Εδώ τι έγραφα. Λάπτοπ MSI. Ναι, ρε φίλε. Και πάρτο τώρα. Ακόμα και σε αυτό που έγραφα, για να δει τώρα δηλαδή πόσο. Πό... Ε, ναι. Για πάλι για μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα δούμε μια γραφιστική ταμπλέτα που όμω έχει ένα χαρακτηριστικό που τη κάνει να ξεχωρίζει από όλες τι άλλε που κυκλοφορούν στο εμπόριο αυτή τη στιγμή και θα σου είναι και χρήσιμη αφού λήξει όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι γραφιστικέ ταμπλέτε οι περισσότεροι από εσά δεν έχετε ανάγκη, δεν είχατε ανάγκη και δεν θα έχετε ανάγκη. Αλλά λόγω του κορονοϊού και λόγω τη καραντίνα εδώ πέρα, τα παιδιά κάπω πρέπει να κάνουν τα μαθήματά του. Έτσι μπήκαν και αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα πλέον στην καθημερινότητά μα. Ένα προϊόν που θα το άκουγε μόνο από κάποιον γραφίστα ή από κάποιον σχεδιαστή, το βλέπει να το χρησιμοποιεί κάποιο δάσκαλο ή κάποιο καθηγητή σε ένα πανεπιστήμιο ή κάποιο καθηγητή σε ένα φροντιστήριο για να κάνει μάθημα στο παιδί σου. Ναι, καλό είναι να έχουμε ένα PDF το μάθημα τη σελίδα τέλο πάντων και να πάει εκεί με το ποντικάκι του και να υπογραμμίζει. Αλλά το καλύτερο αποτέλεσμα θα το έχει με αυτήν εδώ πέρα την ταμπλέτα. Κατευθείαν να μπορεί να γράφει κάτι, να σβήνει, να σου δείχνει κάποια βελάκια, να σου το κάνει το μάθημα πιο αναλυτικό. Και εδώ έρχονται σφίνα αυτά εδώ τα προϊόντα. Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα άτομα με ρωτάνε για τα ίδια και τα ίδια προϊόντα. Πρώτα απ' όλα μου ζητάνε μία κάμερα για να κάνουν τα μαθήματα εκεί πέρα του τηλεμαθήματο και του λέω πήγαινε κατέβασε το Droid Cam, κάνε το κινητό σου κάμερα και λύνεται εκεί το θέμα ή πάρε ένα tablet ή τέλο πάντων κάποια άλλη συσκευή που έχει ήδη πάνω κάμερα. Μην πα στο Σκρούτ και αγοράσει μια κάμερα των 50 ευρώ στα 200 ευρώ επειδή σε βρήκαν στην ανάγκη μαυραγορίτε και σε χδέρνουνε. Οκ. Okay. Βλέπει εκεί, το μεταξύ έχει και ένα ιστορικό τιμό, να πάνω δεξιά κάπου και σου λέει: Αυτή η κάμερα, η Σάπια που είναι πραγματικά 15 αετία, έκανε 4 ευρώ και βρήκε την ευκαιρία το κολομάγαζο να την πουλήσει 40. Εντάξει. <στονίξει> Αυτό είναι μια λύση. Droidcam ψάξε οδηγεί, υπάρχουν, πήγαινε κατέβασέ το, θα είσαι μια χαρά. Και η δεύτερη είναι αυτέ εδώ πέρα οι γραφιστικέ ταμπλέτε. Εκεί πέρα ναι, υπάρχουν και software λύσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φτάνει αυτό εδώ το αποτέλεσμα, εντάξει. Οπότε, γραφιστικέ ταμπλέτε. Έχω φέρει Wacom, έχω φέρει κάτι περίεργε Huion, έχω φέρει κάτι Voic, κάτι Vacom, κάτι περίεργε. Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να σου κάνω το review, γιατί το χέρι μου δεν πιάνει, ρε φίλε. Έχω ξεχάσει να γράφω πρώτα απ' όλα γιατί κάθομαι στον υπολογιστή μέρα νύχτα και πέρα στο πληκτρολόγιο. Δεν έχω χρειαστεί κάπου στην καθημερινότητά μου να πάω να γράφω. Άντε το όνομά μου και ταυτότητά μου στο ταχυδρομείο. Ή άμα έρθει κουρίο στο σπίτι. Και από ζωγραφική, άστο φίλε, να σου ζωγραφίσω τίποτα πουτσάκια. Ναι, καλό είμαι, αλλά για οτιδήποτε παραπάνω από μια φατσούλα που κι αυτή είναι τα μαύρα σε χάλια, δεν μπορώ και δεν τραβάει. Οπότε το να πάρω εγώ ένα τέτοιο προϊόν, ναι, που τα φέρνω συχνά και τα έχει δει εδώ πέρα στο κανάλι σε unboxings, αλλά να πάω να σου κάνω εγώ σαν τέχνης, ένα review, όχι δεν λέει. Εδώ πέρα όμω αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Γιατί, όπω σου είπα, αυτό εδώ το προϊόν έχει και μία τσαχπινιά. Μία τσαχπινιά που θα σου είναι χρήσιμο και αφού τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με το τηλεμάθημά σου. Μπορεί να το έχει μαζί σου για να σκετσάρει παντού ή να κρατά σημειώσει στη σχολή, καταργώντα όλα τα τετράδιά σου. Γιατί? Γιατί αυτό είναι και φορητό. Και μπορώ να το χρησιμοποιήσω και με το κινητό μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ λίγο τη συσκευασία. DigiNote Smart Pen. Digi Note Writing Tablet, Use Innovating Writing Technology, ναι, Makes Writing on the Screen Natural, as Writing on the Paper. Καλά, δεν είναι. Εδώ πέρα ουσιαστικά σου λέει ότι το νιώθει και καλά αναγράφει να γράφει το χαρτί. Όχι, παιδιά, η αίσθηση είναι τελείω διαφορετική. Και εμένα δηλαδή που καθόμουν και το δοκίμαζα τόσε μέρε, ήταν τελείω διαφορετική φάση. Δηλαδή έπρεπε να συνηθίσει το χέρι, εντάξει. Μετά σου λέει εδώ πέρα, ναι, υποστηρίζει το Store Kedding, να αποθηκεύει να κάνει edit και να μοιράζει τι social platforms σου, δηλαδή ό,τι ζωγραφεί εσύ και σου αρέσει αφού το δει από το κινητό, μπορεί να το μοιράσει κατευθείαν στο Facebook σου και πάει λέγοντα. Εντάξει, στα social media. Σου. Μετά μα λέει ότι συνδέεται και στο PC, και μάλιστα έκανα και ένα live. Ε, τη δοκιμή του προϊόντος την έκανα και live. Έκανε ένα live στο Twitch. Το link θα το έχω κάτω στην περιγραφή που μπορεί να δει εκεί πέρα που σχεδιάζαμε τα παιδιά. Έχω το laptop εδώ. Θα κάνουμε και μια δοκιμή, αλλά εκεί θα το δεις όλο στην πράξη, εντάξει. Γιατί εδώ πέρα εντάξει, θα είναι ένα δεκάλεπτο βίντεο να σου δείξω τι βασικέ λειτουργίε. Αλλά άμα θε να το δει στην πράξη εκεί πέρα που καθόμουν και ζωγράφιζα για μία ώρα ήταν ό,τι καλύτερο. Τι ζωγράφιζα τώρα, ένα θεό ξέρει. Λοιπόν, μετά εδώ πέρα μα λέει σε ποια κινητά μπορεί να συνδεθεί και σου λέει πρέπει να έχει iOS από 8 version και πάνω και Android από version 4.3 και πάνω. Μια χαρά. Τα περισσότερα κινητά, ειδικά Android 4.3, καλά. Μιλάμε για κινητά τώρα πενταετία τουλάχιστον. Και εδώ πέρα βλέπουμε και ένα QR code για να κατεβάσει την εφαρμογή κατευθείαν. Άμα έχει ένα QR reader από το κινητό σου, το βάζει εδώ πάνω, σου κατεβάζει κατευθείαν το app και τελειώνει. Λοιπόν, μα γράφει τίποτα από εδώ, όχι writing tablet, writing tablet. Και εδώ πέρα είναι το SKU από το Banggood. Και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, και η συσκευασία είναι πάρα πολύ λιτή. Και από ό,τι βλέπει εδώ πέρα είναι την και στα δαχτυλιά. Λοιπόν, βγάζουμε το ταμπλετάκι μα. Ερχόμαστε εδώ. Και βλέπει ότι έχει αυτό εδώ πέρα το λαστιχάκι που μπαίνει μέσα το pen για να το κρατάει στη θέση του. Μετά έχει ένα, δύο, τρία κουμπάκια από την πάνω μεριά. Ένα κουμπάκι που το ενεργοποιούμε. Και βλέπει ότι έχει και ενδεικτικό λεντάκι εδώ πάνω και μα λέει ότι ενεργοποιήθηκε. Ένα διακοπτάκι lock και unlock που σου κλειδώνει κατά κάποιο τρόπο τα πλήκτρα εδώ πέρα για να μην πα εσύ κατά λάθο και το σβήσει ή το διαγράψει αυτό που η ζωγραφίσει. Οπότε πάρα πολύ χρήσιμο. Από την πίσω μεριά έχει μια τρυπούλα που του κάνουμε reset. Ok. Και από την πάνω μεριά υπάρχει μια micro USB. Και αυτή τη micro USB θα τη χρησιμοποιήσουμε για να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή μα και να έχουμε και ένα writing tablet για αυτόν. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει συσκευασία. Έχει ένα μανιουαλάκι οδηγιών που κάθεται και μα λέει τα βασικά, πώ λειτουργεί, πώ το αποθηκεύει, κράτα το για τρία δευτερόλεπτα να ανοίξει και πάει λέγοντα πώ να αλλάξει εδώ πέρα τι μύτε. Ναι, γιατί έρχεται και με ανταλλακτικέ μύτε μέσα. Άμα θε, εγώ, να σχεδιάζει κάτι πολύ λεπτό ή άμα θε να έχει πιο χοντρή μύτη, εδώ πέρα μπορεί on the fly, δηλαδή κατευθείαν να βγάζει την προηγούμενη μύτη και να βάλει αυτή εδώ πέρα που απαιτεί μεγαλύτερη λεπτομέρεια, α πούμε. Μπορεί να κάνει ένα σχεδιάγραμμα και μετά να αρχίσει να δίνει λεπτομέρειε με μια άλλη μύτη. Τώρα, η μύτη πώ βγαίνει, πολύ απλά έρχεσαι, το τραβά και βγήκε. Και μετά μπορεί να πα να βάλει αυτήν εδώ πέρα, α πούμε. Έχει μέσα μια επαφή που σου λέει πότε υπάρχει μέσα η μύτη. Το βάζουμε κλακ. Και αυτό ήταν. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε λίγο καλύτερα το στυλό μα. Το στυλό μα, από ό,τι βλέπει, είναι αρκετά χοντρό. Έχει δύο κουμπάκια πάνω κάτω που, ανάλογα το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί, έχει διαφορετική λειτουργία. Α πούμε, για να κάνει πιο παχιά τη γραμμή ή να το χρησιμοποιεί σαν γόμα, να κάθεσαι να σβήνει. Ενώ από την πίσω μεριά υπάρχει ένα λαστιχένιο καπάκι που εδώ πέρα κάθεσαι και το φορτίζει. Το στυλό έχει μια μπαταρία χωρητικότητα 80 μιλιαμπερόρων. Οπότε μια χαρά εδώ πέρα θα σε καλύψει για πάρα πολλέ μέρε. Εγώ τόσε μέρε που το χρησιμοποιώ δεν χρειάστηκα να το φορτίσω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το φορτίσω τώρα κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση. Οπότε τυπικό στυλό εδώ πέρα που αλλάζει και τι μητούλε και γράφει πάνω στο τάμπλετ. Και τώρα πάμε να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το τάμπλετ χωρί τον υπολογιστή μα και χωρί το κινητό. Πε ρε φίλε, ότι εγώ κρατάω τη σημειώσει μου σε αυτό εδώ το ταμπλετάκι, εντάξει. Δεν έχω τετράδια στη σχόλη, τα έχω όλα ωραία εδώ και καλά και πάω και τα ανεβάζω στο κινητό μου. Υπάρχει Bluetooth εδώ μέσα κύκλωμα, οπότε συγχρονίζεται το κινητό με την εφαρμογή που θα δούμε σε λίγο και μπορούν οι σημειώσει αυτέ που έχω κρατήσει να πάνε εκεί. Οπότε και να μου έχει κλείσει το κινητό από μπαταρία, έχει μια δικιά του ενσωματωμένη μνήμη μέσα. Οπότε, ό,τι ζωγραφίσω από τη στιγμή που θα πατήσω το εικονίδιο το save, θα μείνει στη μνήμη και μόλι ανοίξω τον υπολογιστή μου, θα πάει και θα μείνει εκεί. Τώρα, οπότε, έρχεσαι εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η επιφάνεια όλη είναι 10 inches και αρχίζει και γράφει. Τώρα, όσο γράφει, βλέπει ότι θα έχει αυτή εδώ πέρα τη μικρή, τη πράσινη, τη χρειά. Εντάξει. Δεν είναι ένα τάμπλετ που θα έχει χρώματα, που θα είναι μαύρο και θα γράφει άσπρο και πάει λέγοντα. Αυτό εδώ πέρα, αυτό με τι πράσινε γραμμούλε, το έχετε δει πάρα πολύ σε κάποια παιχνίδια τάμπλετ που είναι για παιδάκια. Που το παίρνει εκεί πέρα στο παιδάκι, του λε: Πάρτο, είναι και πολύ φθηνό. Συνήθω είναι 3 ευρώ εκτό αν πάρει τη Σάμι που είναι κανένα δεκάρικο. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Και γράφει το παιδάκι, γράφει, γράφει, μου τζουρώνει εδώ πέρα. Και κάποια στιγμή, μόλι γεμίσει εδώ πέρα με βλακίε όλο το τάμπλετ, πα και του πατά ένα κουμπάκι από την πάνω μεριά και το διαγράφει. Και μετά πάλι από την αρχή. Οπότε βασίζεται σε αυτήν εδώ την αρχή. Και τώρα πρόσεξε, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που το κάνει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Άμα πα να πάρει ένα γραφιστικό τάμπλετ τη Huawei ή τη Wacom ή οποιασδήποτε άλλη μάρκα αυτό που θα δει είναι μια μαύρη επιφάνεια και είτε γράφει εδώ πάνω είτε δεν γράφει, δεν εμφανίζει τίποτα. Έχει απλά κάποια τετραγωνάκια που μπορεί να υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια, που απλά είναι για να κάνει εσύ τα όρια όπω θε, αλλά δεν έχει εικόνα κατευθείαν του τι κάνει. Άμα δεν έχει μπροστά έναν υπολογιστή, τουλάχιστον για να βλέπει την οθόνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί έχει και τα περιθώρια. Ξέρει ότι εδώ πέρα, ας πούμε, μπορεί να γράψει ή μπορεί να γράψει εδώ πέρα, οπότε δεν ξεφεύγει και κρατάει αυτήν εδώ πέρα την επιφάνεια. Αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, εδώ πέρα να γράψει ένα κείμενο, να γράψει Α, Β, Γ, να κάθεσαι να γράψει εδώ πέρα πράγματα και από κάτω να έχει, ξέρω εγώ, ένα σχεδιάγραμμα και να βλέπει. Και άμα προσθέσει κάτι ο δάσκαλο και να σου πει Εδώ είναι το Α, τσακ, τραβά ένα βελάκι και τελειώνει, ή Εδώ είναι το Γ. Κατάλαβε. Οπότε σου δίνει και μια οπτική επαφή του τι γράφει. Τώρα να γράψει μια μαύρη επιφάνεια και να μην βλέπει τίποτα δεν έχει κανένα απολύτω νόημα και γι' αυτό αυτό το tablet μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα τετράδιά σου. Εντάξει. Οπότε γράφουμε αυτή εδώ τη βλακία και τώρα τι θέλουμε να κάνουμε, να το αποθηκεύσουμε. Πατάμε κρατημένο εδώ το save, αναποσβήνει εδώ πέρα και μα γράφει ότι σώθηκε. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Πάμε στο κομμάτι του κινητού. Έχω εδώ πέρα το Realme το X2 Pro. Κάτσε το δαχτυλικό αποτύπωμα, 10 ώρε, ωραία. Και πάμε και βρίσκουμε την εφαρμογή, την e -draw ηλεκτρονική σχεδίαση. Ερχόμαστε εδώ πέρα, ωραία και καλά, και μα έχει τρει επιλογέ: iDraw, iNote και mini printer. Mini printer εμεί δεν έχουμε, λογικά η ίδια εταιρεία έχει και έναν printer. Οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα, κοιτάμε ότι το Bluetooth μα είναι ανοιχτό και πατάμε το iDraw. Και βλέπει εδώ πέρα προηγούμενε ζωγραφίε που έχω κάνει. Τώρα, αφήμαστε σε αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα, πατάμε το Syn και βάζουμε Uploading Historical Works. Συνδέεται με Bluetooth αφού έχουμε κάνει το πρώτο pairing, το tablet με το κινητό και θα τραβήξει τη δουλειά. Βλέπει εδώ το uploading και θα τραβήξει τη δουλειά που έχουμε κάνει. Αυτό εδώ πέρα το δεύτερο του μεταξύ που αργεί να φορτώσει, αυτό είναι αυτό που σου γράγαμε τώρα, το ΑΒΓ, μου το ανέβασε εδώ πάνω. Και αυτό που αργεί, λογικά ξέρει τι είναι. Είναι από το live. Γιατί στο live δεν έκανε clear το tablet, καθόμουν και έγραφα το ένα πάνω από το άλλο. Δεν είναι ανάγκη όταν το έχει συνδεδεμένο στον υπολογιστή να κάνει διαγραφή του σχεδίου. Οπότε, εγώ ναι με το διέγραφα από τον υπολογιστή, αλλά εδώ πέρα φαίνεται. Και κάτι που μου αρέσει είναι ότι σε πολλά από αυτά εδώ πέρα τα σχέδια σου δείχνει όλε τι γραμμέ που έχει ακολουθήσει, που έχει πάει το χέρι σου. Οπότε λογικά τώρα εδώ, άμα πατήσω play, γιατί βλέπει ότι η αρχή πάρα πολύ να ανέβει, ε, αυτό σημαίνει ότι θα μου δείχνει όλε τι βλακίε που έγραφα σε εκείνο και το live. Καλή φάση, ρε φίλε. Γιατί εγώ πίστευα εντάξει, έχει μια μνήμη, το δοκίμασα εγώ μέχρι 10 σημειώσει, τη πήρε μια χαρά. Αλλά εδώ πέρα που είναι γεμάτο στι γραμμέ και ακολουθεί και κάθε βήμα. Ναι, εδώ πέρα που είναι, δηλαδή ήταν σχεδόν γεμάτο όλο το tablet, θα μα πάρει περισσότερη ώρα, αλλά είμαι περίεργο να δω άμα θα μου δείξει το ιστορικό. Δηλαδή, άμα θα πατήσω πάνω, άμα μου δείξει όλε τι κινήσει που έκανα με το, με το στυλό. Άμα το δείξει, θα είναι ό,τι καλύτερο. Και δεν θα χρειαστεί να μιλήσω άλλο για το app, γιατί κάνει πραγματικά καλή δουλειά. Εν τω μεταξύ, μόλι ανεβάσουμε κάτι, μπορούμε να επέμβουμε λίγο και να αλλάξουμε, ας πούμε, το πάχο των γραμμών, άμα θέλουμε να είναι πιο όμορφο, ή ακόμα και να αλλάξουμε το χρώμα τη γραμμή. Α πούμε, θέλουμε ένα μπλε και να τονίσουμε σε κάποιο σημείο το κόκκινο, ερχόμαστε εδώ, κάνουμε ένα repaint και πάει και μα το αλλάζει. Και μόλι είμαστε έτοιμοι, είμαστε κομπλέ. Και αφού κάνουμε το upload από το tablet στο κινητό μα, μετά μπορούμε να δούμε και όλη την πορεία που χρησιμοποιήσαμε για να γράψουμε αυτό εδώ πέρα τη σημείωση. Και βλέπει εδώ πέρα ότι έκανα το πλαίσιο που σα το δείχνα, μετά έβαζα το α, το β, το γ εδώ πέρα τι έκανα. Και μετά από λίγο πήγα πιο κάτω, βλέπει εδώ πέρα που προχωράει η ώρα. Και καθόμουν και σου έκανα εδώ πέρα τα σχηματάκια. Και μετά θα σου βάλουμε και τι γραμμούλε που σου έλεγα. Οπότε πάρα πολύ χρήσιμο για να δει και την πορεία που έφτιαξε αυτό το σχέδιο, εντάξει. Τώρα, βέβαια, όταν πάω να κάνω το ίδιο σε αυτό εδώ πέρα που ήταν μια ώρα σχεδιασμού, λογικό είναι όπω μα δείχνει την πορεία. Ω, τα κατάφερε. Εδώ τι έγραφα. laptop MSI, Ναι, ρε φίλε. Και πάρ το τώρα. Ακόμα και σε αυτό που έγραφα για να δει τώρα δηλαδή πόσο. Πό, Ο, ε, ναι, για να δει πόση ώρα καθόμουν και έγραφα. Δε, τι βλάκε αυτό δεν ξέρω. Ψύχη και καλά. Αυτό είναι από το live που κάναμε. Που καθόμουν και σου δείχνα πράγματα. Και σου δείχνει όλη την πορεία. Οπότε αυτό το φαινομενικά μαύρο σχέδιο έκρυβε από πίσω όλα αυτά εδώ. Εδώ οι κάμερε IP που ζωγράφιζα. Ναι, ρε φίλε. Μη 9 light. Έγραφα τι τιμέ. Που πήγε τώρα στα 240 και δεν αξίζει. Και κάτσα να το προχωρήσω και λίγο γρήγορα. Το Redmi Note 9 Pro Max. Ναι, και μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει όλη την πορεία εδώ πέρα των σημειώσεών σου. Τώρα βέβαια αρχίζει και κάνει overlapping και μπαίνει το ένα πάνω από το άλλο, αλλά καταλαβαίνει. Ει, hey, κάτω μου εδώ, αυτό έγραφα. Ει, hey, ζού και πρέπει να μα Ναι. Όχι, 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 ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Γενικά, παιδιά, σα έχω πει, έχω φέρει πολλά, δεν έχω πει καν στη διαδικασία να κάνω review. Με ρωτάγατε, ναι, δουλεύει, δουλεύει, μια χαρά, η σύνδεση εκεί, τα 9.000 pressure points, όσα θε. Αλλά κάτι τόσο πραγματικά χρήσιμο που μπορώ να χρησιμοποιήσω και εγώ στην καθημερινότητά μου ή οι περισσότεροι από εσά, ναι, έχει νόημα να δείξω. Εντάξει. Ειδικά αυτή την περίοδο. Βέβαια, αυτή την περίοδο, άμα πα να παραγγείλει κάτι από την Κίνα, θα υπάρχουν καθυστερήσει. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα μπορεί να σου κάνει και δυόμιση και τρει εβδομάδε να σου έρθει. Αλλά και πάλι, αφού είναι χρήσιμο και μετά τα τηλεμαθήματα, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και σε αυτό το σημείο θα γυρίσει και να μου πει: Ναι, σωτήρι, οκ, okay, οπότε εγώ έρχομαι, ζωγραφίζω εδώ πέρα και όταν πατάω το save, πάει στο κινητό μου, κάνει το συγχρονισμό μέσω Bluetooth και έχω το σχέδιό μου. Καλά μέχρι εδώ, καλά. Τι άλλο κάνει. Αυτό κάνει. Συνδεόμαστε τώρα με το tablet, και τώρα ό,τι γράφω σε real time θα μεταφερθεί στο tablet. Το βλέπει. Εδώ. Και μάλιστα, αυτό επειδή μπορεί να μου πει ότι μπορεί να μην έχει επίπεδα πίεση. Έρχεσαι, λεπτή γραμμή. Πιο χοντρή γραμμή. Και τέρμα χοντρή γραμμή. Και όσο το κρατά, αυτό μεγαλώνει. Τώρα, καθυστέρηση υπάρχει. Όχι. Όχι, είναι τόσο μικρή που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Ο, τι είπαμε, ότι τα κουμπάκια ανάλογα το πρόγραμμα κάνουν και διαφορετικά πράγματα. Οπότε εδώ, μόλι το πατάω, αλλάζω το μέγεθο τη μύτη. Εντάξει, και έχει γίνει πιο χοντρή γραμμή. Τώρα, άμα θέλω να το μικρίνω, πατάω εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει με μικρή καθυστέρηση. Πατάω εδώ πέρα, πήγαμε στο size 6 και ακόμα και αν το πατάω τέρμα, είναι αυτή εδώ η γραμμή. Γαμό. Λοιπόν, τώρα, ε, σωτήρι, γιατί να χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή, ρε φίλε, γιατί. Κοίτα, κάτσε να σβήσουμε αυτό εδώ πέρα για να σου πω. Ερχόμαστε, να το σβήνουμε και όταν το σβήνουμε, σβήνει κατευθείαν και την εφαρμογή. Γιατί εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Όπω βλέπει εδώ πέρα, α πούμε, μου έχει για το πάχο τη γραμμή και το opacity, δηλαδή πόσο σκούρα να είναι. Άμα θέλω εγώ να κάνω μια χοντρική γραμμή, άμα θέλω να είναι ψηλοδιάφανη ή να πηγαίνει τέρμα σκούρα να είναι εδώ μαύρη, αλλά μπορώ α πούμε να αλλάζω και το χρώμα. Οπότε, άμα εγώ θέλω μια ωραία ζωγραφική, δεν θέλω να κάνω ένα σχέδιο ρε φίλε σε ασπρό μαύρο, ούτε να κρατάω σημειώσει, αλλά θέλω να ζωγραφίζω εδώ πέρα τα δικά μου. Ζωγραφίζω λουλουδάκια α πούμε. Έρχομαι εδώ πέρα, βάζω ένα χρώμα, και τώρα, ό,τι γράφω πάνω, τώρα θα έχει πάρει το κόκκινο, α πούμε. Τσακ, και χοντρία εδώ πέρα η μύτη. Εντάξει. Μετά, εγώ θέλω να το γυρίσω στο πράσινο. Ερχόμαστε εδώ, βρίσκουμε το πράσινο ή κάνουμε εμεί το δικό μα τόνο. Ερχόμαστε εδώ, φτιάχνουμε και αυτό, φτιάχνουμε και δύο τέτοια εδώ πέρα, δύο φιλαράκια. Έτοιμο. Κατάλαβε. Τώρα, εσωτερικά είναι πολύ χοντρό αυτό που έχει βάλει, ρε φίλε. Θέλω να τα αλλάξει λίγο. Οκ, okay. ερχόμαστε εδώ, φτιάχνουμε το πάχο τη γραμμή και μετά φτιάχνουμε εδώ πέρα συνεφάκια. Κάνουμε βλακίε εδώ πέρα. Κάνουμε συνεφάκια, εντάξει. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πα στο extreme το μέτρο εδώ πέρα που πήγα εγώ και πήγα και βάλα την πιο χοντρή γραμμή. Και εδώ πέρα είναι σαν μπρα. Δηλαδή, όσο το κρατά, τόσο αφήνει και χρωματάκι για από πάνω. Δηλαδή, βλέπει. Έχει μια μικρή διαφορά. Τώρα έχει κάποιε επιλογέ για το πόση δύναμη πρέπει να βάζω για να πιάνει. Βλέπει εδώ current pressure. Κάτσε να πόσα επίπεδα έχει. 8.192 επίπεδα πίεση έχει. Και βλέπει εδώ πέρα ότι κάθομαι εδώ, αχνή γραμμή. Ωραία. Και μετά το default brush size για να μην κάτσει να το ρίξει εσύ κάθε φορά. Τώρα σου λέει και το sensitivity, δηλαδή άμα θε να το πατά πολύ, δηλαδή άμα το πατά πάνω να μην πιάνει, αλλά όταν το ζουλά να πιάνει καλύτερα, εντάξει. Αυτέ είναι οι ψηλορυθμίσει που θα βρει εσύ ποιε σε βολεύουν ή τι πάει καλύτερα στο δικό σου χέρι και στα σχέδια που θε να κάνει. Οπότε έρχεσαι εδώ πέρα, ζωγραφίζει τέλεια. Και άμα κάνει κάποιο λάθο, τι κάνει, ότι το σβήνει όλο από την αρχή. Όχι, ρε, έχει αντού εδώ πέρα κανονικά. Δηλαδή, άμα πάω εγώ, ξέρω, εγώ, να βάλω και κάτι παραπάνω εδώ στο λουλούδι και δεν μου βγει, Κάνω ένα αντού και φεύγει. Όλη η γραμμή αυτή που έκανα, δηλαδή μία κίνηση πατημένη. Τώρα, άμα κάνω μικρά πατηματάκια τέτοια, ελογικό είναι το αντού να παίρνει μόνο τη τελευταία κίνηση. Οπότε μου δίνει μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Γαμό. Τόσο απλά. Και βάζουμε το size εδώ πέρα και κάθε και πέφτει. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά με τα άλλα tablets. Και όταν είσαι έτοιμο, πολύ ωραία. Άμα θε το κλειδώνει κιόλα, το κατεβάζει εδώ πέρα και το αποθηκεύει. Και πα για το άλλο σχέδιό σου. Γαμώ! Αλλά όταν θε να κάνεις κάτι πιο επαγγελματικό, όπως μας έλεγες με τον τα τηλεμαθήματα, ρε και ψάχνω ένα γραφιστικό τάμπλετ, ετοιμάσου. Micro USB καλωδιάκι από την πάνω μεριά, κάτσε το βάλω από τη σωστή μεριά, μην το ξεπατώσω. Τσακ. Τουττουρουρου συνδέθηκε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα ω παράδειγμα το Microsoft Whiteboard. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπει είναι και ένα δείγμα τη δουλειά μου, αυτά που κάναμε στο live. Οπότε βλέπει εδώ πέρα κάποιε θεωρίε συνωμοσία. Καθόμουν εδώ και εξηγούσα το δίκτυό μου, α πούμε. Παιδιά, ε, άμα βλέπετε ειδικά και άλλου streamers που βλέπετε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή που ανοίγει ο Πάνισερ ή που ανοίγει ο Τσίλι, ξέρω εγώ το τέτοιο, το Paint, για να σου εξηγήσουν κάποια πράγματα. Ε, Πείτε του να πάρω ένα γραφιστικό τάμπλετ, φίλε, και εγώ τα κορόιδευα. Και εγώ, όταν χρειάστηκε να κάνω κάποια έτσι, explanation πραγματάκια στο MS Paint, ζωρίστηκα άσχημα. Καλό είναι, εντάξει, ναι, με το ποντίκι να προσπαθεί να κάνει γραμμέ ίσχε, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σχέση η γραφιστική ταμπλέτα με το ποντικάκι και το χέρι. Μερικά πράγματα θέλουν μια εξειδικευμένη λύση. Αυτό που πρέπει να κοιτάξει φυσικά είναι ο προσανατολισμό του λάπτοπ, γιατί εγώ κάθομαι και το βάζω συνέχεια ανάποδα. Λοιπόν, από την κάτω αριστερή μεριά πρέπει να είναι micro USB. Και πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Κάτσα ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Έχω βάλει για αυτό εδώ πέρα το ωραίο το μαρκαδόρο. Για πάλι και από εμένα, για να δει εδώ πέρα. Ε, θέλει συνήθεια, παιδιά, σα το είπα. Δεν είναι αυτό που λέει: σε γράφει σαν χαρτί. Και μάλιστα, δεν χρειάζεται να κοιτάς καν το tablet. Δηλαδή, βλέπει εδώ πέρα τη τελεία. Ακολουθεί το δάχτυλό σου. Εντάξει. Αλλά φυσικά, μπορεί να κάνει και το άλλο. Μπορεί να μην κοιτάς καν την οθόνη και να κοιτάς τι γράφεις εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει κανονικά το στίγμα αυτό που έχει γράψει. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε τώρα, εδώ που έζησα κατευθείαν το tablet, άμα θέλω να βρω, θα κοιτάξω στην οθόνη και θα γράψω από εδώ πέρα από εμένα. Για να δεις και ταχύτητα λίγο. Ό,τι καλύτερο. Τώρα, άμα θέλω να σβήσω κάτι, κρατάω το πίσω κουμπάκι, μου ανοίγει ένα κύκλο και τώρα έχει γίνει γόμα. Οπότε αυτό το α δεν μου αρέσει όπως το έγραψα. Το σβήνω, κοιτάω και το τάμπλετ και εδώ είναι το α από εμένα. Γαμό! Λοιπόν, μετά μπορεί να κάνει γραμμέ, μπορεί να κάνει βελάκια εδώ πέρα για πιο γρήγορη επεξήγηση, μπορεί να κάνει τετραγωνάκια, μπορεί να κάνει κυκλάκια. Ε, άμα δεν σε αρέσει κάτι, πάλι υπάρχει το αντού και εδώ πέρα. Οπότε, άμα εδώ ήθελε να κάνει ένα τρίγωνο πριν το κύκλο και μετά να βάλει το χ, ε, μετά μπορεί να κάνει αντού. Υπάρχει γόμα που μπορεί να φτιάξει και το πάχο, εδώ πέρα το άνοιξα για πρώτη φορά για το χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή, κάνει καθάριση καμβά ή μπορεί να σβει εδώ πέρα κάποιε λεπτομέρειε. Μετά σου έχει για υπογράμμιση, εδώ πέρα άμα θέλω να τονίσω κάτι πάνω από τα γράμματα που έχω γράψει, πάω και το υπογραμμίζω. Μπορεί να αλλάξει φυσικά εδώ πέρα και το χρώμα και το πάχο. Οπότε θέλω εγώ να είναι εδώ πέρα να είναι σκούρο, να είναι και ροζ, ωραία, και να κάθεσαι να κάνει μια υπογράμμιση εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ το εργαλείο, άμα το καθιερώσετε, είναι ό,τι καλύτερο, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραία φάση. Και κοίτα εδώ, δηλαδή έχει και τα σχήματά σου, έχει και τα χρώματά σου, έχει το πάχο, μπορεί να διαγράψει κατευθείαν κάτι. Και πρόσεξε τώρα, βλέπει, μπορώ να χειριστώ και τον υπολογιστή μου κανονικά, να πατήσω εδώ πέρα Ινάλλα, να κάνω αυτόματη σύνδεση, να με συνδέσει το WiFi. Ε, θέλω να κοιτάξω τα emails μου, μπορώ να πατήσω κανονικά εδώ πέρα. Θέλω να δω τι έγινε εδώ με το Discord το update, μου γράφει εδώ πέρα, δεν είχα internet, οπότε ναι, θα κάνει τώρα το update και θα μου το φορτώσει. Ε, θέλω να κλείσω το Discord για να μην με ενοχλεί. Έρχομαι εδώ πέρα και πατάω κλείσιμο παραθύρου. Λειτουργεί σαν ένα ποντίκι. Το παρατεταμένο πάτημα, α πούμε, είναι το δεξί σου κλικ. Οκ. Okay. Και εδώ πέρα και γράφει. Δεν μου αρέσει αυτό εδώ. Θέλω να βάλω κάποιο σοβαρό, πιο σοβαρό χρώμα. Ε, έρχομαι και βάζω, α πούμε, το Και θέλω να είναι η μύτη πιο μικρή. Τσακ, εδώ. Εδώ μπορεί να γράψει κανονικά. Γεια σα, παιδιά. Αυτό. Γεια σα. Και τώρα πρόσεξε. Μπορεί να έχω επικεντρωθεί ε, περισσότερο στου καθηγητέ. Και εδώ πέρα να μολύβει κανονικά. Γάμο. Αλλά ο καθένα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Ακόμα και εγώ δηλαδή που ένοιξα το stream. Φίλε Γούσταρα. <laughs> δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω άλλα stream χωρί μια τέτοια παπαριά. Είμαι υπερβολικό. Όχι, είναι κάτι που χρειάζεσαι όλοι. Φυσικά και όχι. Αλλά ρε φίλε, άμα δεν το δει στην πράξη, ό,τι και να σου λέω εγώ, ό,τι βλακιά και να ζωγραφίσω τώρα εδώ, δεν θα καταλάβει. Και είναι πραγματικά, είναι αυτό ότι μερικά προϊόντα αναδεικνύονται. Δηλαδή, οι γραφιστικά τάμπλετ υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τώρα θα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι τη χρησιμότητά του, εντάξει. Δηλαδή και εμένα με βλέπω στον εαυτό μου να υπάρχει μόνιμα ένα κουμπωμένο τέτοιο πραγματάκι πάνω στον υπολογιστή μου. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Να το πάρω, να μην το πάρω. Σωτηρή, μήπω ρε φίλε να πάω να πάρω κάποιο χουάιόν, να πάω να πάρω κάποιο Wacom, μήπω να πάω να πάρω αυτά τα δέκτα καινούρια που έχει φέρει το Banggood κάτι γραφιστικά τάμπλετ. Όχι. Πήγαινε πάρτο. Όσο υπάρχει σε διαθεσιμότητα και όσο η τιμή του είναι καλή, πήγαινε και χτύπατο. Την ίδια ακριβώ δουλειά, για σένα τον ερασιτέχνη, τώρα μιλάω, δεν μιλάω για κάποιον μεγάλο σχηματογράφο, σχεδιογράφο που θα έχει και οθόνε και ιστορίε που θα γράφει, που είναι η δουλειά του. Για σένα που θε να κάνει εδώ πέρα το μάθημά σου όσο καλύτερα γίνεται. Για σένα που θε να κάνει κάποια βίντεο επεξήγηση και να κάθεσαι να ζωγραφίζει και να βλέπει ο κόσμο αυτό την πορεία σκέψη σου. Πώ χτίζει εδώ πέρα ένα αυτό το σχέδιο, πώ έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα. Για σένα που θε να κρατήσει σημειώσει ή να ζωγραφίζει εκτό. Για σένα είναι αυτό το τάμπλετ. Για κάποιον που θέλει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και να είναι συνδεδεμένο όλη την ώρα με έναν υπολογιστή, ναι, α πάει να πάρει Huayon και οποιαδήποτε άλλη μάρκα θέλει. Για τα χρήματα που δίνει για αυτό εδώ, όταν δίνει τα 10 ευρώ για απλά ένα παιχνίδι που γράφει εδώ πέρα πράσινο και σβήνει και ξαναγράφει, για να πάρει αυτό εδώ πέρα το προϊόν που κάνει και 20 πράγματα παραπάνω, για εμένα αξίζει και το τελευταίο του ευρώ. Είναι ένα προϊόν που θα χρησιμοποιήσω και εγώ, όχι στην καθημερινότητά μου, εντάξει. Αλλά σίγουρα δεν θα το φάει ένα σιρτάρι. Γιατί είναι ένα προϊόν χρήσιμο. Είναι μια έξυπνη ιδέα, χρειαζόταν. Και όντω σου λύνει τα χέρια και σου προσφέρει λύσει για προβλήματα που είχε τόσο καιρό. Οπότε, anyway, αυτά από εμένα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσω άλλη μια τέτοια έξυπνη λύση. Τα μπλετάκια γραφιστικά μπορούσα να σου φέρω 20 να σου κάνω review, εντάξει. Αλλά αυτό εδώ πέρα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο ερασιτέχνη και ο επαγγελματία, για μένα είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Anyway, αυτά από εμένα. Yes,